όταν πρωτοανοίξαμε δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά ήταν κάπου κλεισμένα, όλα αυτά ήταν κάπου κρυμμένα. Παραδείγματος χάρη, η μεγάλη χρυσή Λάρνακα, το πιο πολύτιμο και το πιο εντυπωσιακό έβριμα, και το μεγάλο χρυσό στεφάνι βρισκόταν κλεισμένα μέσα στη μαρμάρινη σαρκοφάγο που είναι ακριβώς εδώ κάτω. Πραγματικά, όταν μετά την καταγραφή, τη φωτογράφηση, τη σχεδίαση όλων των άλλων αντικειμένων κατεβήκαμε με δύο συνεργάτες και τους δύο βοηθούς και σηκώσαμε το κάλυμα της σαρκοφάγου και είδαμε τη χρυσή Λάρνακα και όταν την ανοίξαμε τη χρυσή Λάρνακα, τότε πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί συγκίνηση. Με έπιασε και μας έπιασε πραγματικά δέος. Νιώσαμε ένα σύγκριο. Πρέπει να πω ότι οι ενδείξεις, οι χρονολογικές και άλλες, μας οδηγούσαν στη σκέψη ότι ο τάφος είναι βασιλικός. Η χρονολογία έδειχνε ότι μπορεί να είναι ο τάφος του Φιλίππου. Όταν λοιπόν βγάλαμε τη χρυσή Λάρνακα και την αφήσαμε σε μια άκρα του τάφου, βγήκαμε από τον τάφο, οι δύο βοηθοί και οι δύο συνεργάτες, και τους είπα να πάμε κάτω στο σπίτι να πιούμε έναν καφέ. Πήγα να φέρω το αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή αναλογίστηκα ότι αν οι υποθέσεις μας είναι σωστές, ο τάφος είναι του Φιλίππου, τα οστά που είναι μέσα στη Χρυσή Λάρνακα πρέπει να είναι τα οστά του Φιλίππου, και ομολογώ, εκείνη τη στιγμή ένιωσα την πιο, θα την πω, συγκλονιστική πραγματικά στιγμή όλης ανασκαφής. Σκέφτηκα ότι αν όλα αυτά ήταν έτσι όπως υπέθετα, τότε είχα πιάσει με τα χέρια μου, ούτε λίγο ούτε πολύ, το λείψανο του Φιλίππου. Αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι μπορούσε να σηκώσει μια ανθρώπινη σκέψη. Αυτή ήταν η πρώτη, ή μάλλον μια από τις πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Μια δεύτερη, για μένα ίσως ήταν πιο μεγάλη, ήταν όταν ύστερα από άλλες δύο μέρες, μια στιγμή κοίταζα κάτω και στα διαλυμένα αυτά υλικά που υπήρχαν, είχαμε διακρίνει ελεφαντοστά, κεφαλάκια, χεράκια, δεν τα είχα εγγίξει. Μια στιγμή που βρισκόμουν μόνος μου με έναν τεχνίτη μέσα και η βοηθός μου, η Δεσποινής Δρούγου, ήταν εδώ, σήκωσα το πρώτο κεφαλάκι. Και ομολογώ, τάχασα. Αμέσως νόμισα ότι έβλεπα το πορτρέτο του Φιλίππου. Πίστευα ότι είναι ο Φίλιππος, δεν χωρούσε αμφιβολία, για μένα τουλάχιστον. Αλλά σε λίγο σήκωσα ένα δεύτερο και εκεί νόμιζα ότι πραγματικά παθαίνω παρέστηση πια. Το και δεύτερο κεφάλι ήταν ο Αλέξανδρος. Το άφησα, το ξανάπιασα και πρέπει να πω ότι εκεί τα είχα τελείως χαμένα. Τα μαζέψαμε, τα βγάλαμε προσεκτικά και πάλι με τις δυο συνεργάτησες πήγαμε στο σπίτι και τα είδαμε προσεκτικά, τα είδαν και εκείνες και εκείνες είχαν την ίδια γνώμη. Και εξακολουθώ σήμερα να πιστεύω ότι πράγματι το ένα είναι το πορτρέτο του Φιλίππου και το άλλο του Αλεξάνδρου.
Τι ένα καφί είχε κι άλλες συνέχειες, όταν μπήκαμε στον προθάλαμο, ανοίγοντας μια τρύπα στον τοίχο και ανοίξαμε τη δεύτερη μαρμάρινη σαρκοφάγο και βρήκαμε μια δεύτερη χρυσή λάρνακα και όταν την ανοίξαμε βρήκαμε αυτό το καταπληκτικό ύφασμα, το χρυσοπόρφυρο και δίπλα το διάδημα. Και αυτή ήταν μια στιγμή που ομολογώ δεν τη φανταζόμουν. Και έτσι η πρώτη περίοδος του 1977, η χρονιά που τα βρήκαμε όλα αυτά, έκλεισε με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και αλλεπάλληλες συγκινήσεις, τη μια πιο έντονη από την άλλη. Αλλά βέβαια αυτό είναι, αν θέλετε, το ανθρώπινο στοιχείο, το συναισθηματικό. Εκείνο που υπήρχε παράλληλα και πιο έντονα δίπλα σε αυτό ήταν το αίσθημα της ευθύνης. Εμείς που ξεκινήσαμε για το προσκύνημα τούτο, κοιτάξαμε τα σπασμένα γάλματα, ξεχαστήκαμε και είπαμε πως δεν χάνεται η ζωή τόσο εύκολα, πως έχει ο θάνατος δρόμους ανεξερεύνητους και μια δική του δικαιοσύνη. Πως όταν εμείς, ορθοί, στα πόδια μας πεθαίνουμε μέσα στην πέτρα αδερφωμένη, ενωμένη με τη σκληρότητα και την αδυναμία, οι παλαιοί νεκροί ξεφύγαν από τον κύκλο και αναστήθηκαν και χαμογελάνε μέσα σε μια παράξενη ησυχία.